σου. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, σε ένα όμορφο λιβάδι, ήταν μια μητέρα πάπια που περίμενε να σκάσουν τα αυγά της. Ότι δεν είναι, απλά δεν είμαι σίγουρη, αυτό είναι. Ίσως πρέπει να τα αφήσεις. Έχεις ήδη 5 πανέμορφα παπάκια. Ηρέμησε, αγαπητή μου, δεν εννοούσα τίποτε κακό. Δεν καταλαβαίνω. Πώς μου λες να ηρεμήσω, πώς μπορείς να μου λες ένα τέτοιο πράγμα. Είναι όλα τους παιδιά μου. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κανένα από αυτά. Μανούλα! Και κάτι ακόμα. Μητέρα! Τι συμβαίνει, μα ήρθε το μωράκι μου. Μανούλα. Μα αυτό δεν είναι, δεν μπορεί να είναι. Μα και βέβαια είναι. Τώρα έχω όλα μου τα παιδιά. Ό,τι πεις εσύ, αγαπητή μου. Ίσως να χρειάζεσαι μια μέρα μέχρι να συνηθίσεις. Αύριο θα είσαι μαλακό και κιτρινούλη όπως τα αδέρφια σου και οι αδερφές σου. Έλα τώρα, μαμά! Ναι, είναι πρωί! Ναι, μα δεν πουλιάδηκες! Πρέπει να πάρει 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 πάρει! Και παρακαλώ, 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 παρακαλώ! Εντάξει, εντάξει, σήμερα θα πάρετε το πρώτο μάθημα κολύμβησης. Μαμούδα! Μαμά! Μαμά, με για μένα. Έλατε μέσα, το νερό είναι θαύμα. Απίθανο. Παιδιά, περιμένετε με, περιμένετε. Μαμά, μαμά. Πρέπει να γυρίσουμε για τον αδερφό σας. Ακόμα και εγώ. Ελάτε, ακολουθήστε με. Να κάτσε σφυρό σου εσύ. Αυτή είναι η θέση μου. Είμαι πάντα από πίσω του. Να με συγχωρείτε, παιδιά. Δεν το ήθελα. Κι εγώ είμαι από πίσω της. Με να πεις να θες να πάρεις τη θέση μου, έτσι δεν είναι. Όχι, βέβαια, όχι. Με συγχωρείτε. Πού να μείς, ότι με λυπάς εσείς. Δεν, αυτή είναι η θέση σου. Δεν το ήξερα αυτό. Θέλω να πω, δεν ήθελα να... Ωραίο πρωινό, κυρία Μάλλορτ. Ναι, είναι. Όχι όμως τόσο όμορφο σε όλα τα γλυκά παιδάκια σου. Ναι, τολμώ να πω ότι είναι τα πιο όμορφα παπάκια που έχω δει ποτέ στο ποτάμι. Όλα εκτός από εκείνο το άσχετο παπάκι. Όλα μου τα παιδιά είναι όμορφα για μένα. Ελάτε, παιδιά. Τι παράξενο χρώμα και τι μεγάλος που είναι. Δεν μπορεί να είναι ένας από εμάς πάντως. Μα δεν στο λυπάμαι το καημενούλι. Έρχεται. Καλημέρα σας, κυρία Μάλλορτ. Καλημέρα και σε εσάς, κυρίες μου. Α, παιδιά, προς
ξέρεις πόσο άσχημος είναι, σε σωτέρας είναι. Πω πω, μόνο με μια λέξη μπορούμε να σε περιγράψουμε εσένα, φίλε. Αλήθεια, για. Άσχημος. Δεν είσαι σαν και εμάς. Πρέπει να το ξέρεις. Είσαι άσχημο, παπί, και δεν μας ενδιαφέρεις. Σου το λένε καθαρά κολλήμα, πέταφυγε μακριά. Οι αδελφοί Άιντρ κοροϊδεύουν το άσχημο, παπού. Πάμε κι εμείς. Δεν είσαι σαν και εμάς. Πρέπει να το ξέρεις. Λιώτικο παπί από τα νύχια στην κορφή. Πήγε αλλού να κολυμπείς, να χάρεις. Πολεμός σου είναι μακρύς. Πολεμός είναι μακρύς. Το κεφάλι σου μεγάλο. Το κεφάλι σου μεγάλο. Κρύπτω να μην φέρετε άλλο. Να το κρύψεις, να το κάνεις. Μια σακούλα και να το βάλεις. Νομίζω πως για πρώτη μέρα πέρασε περκετά, παιδιά μου. Ελάτε τώρα, ας γυρίσουμε σπίτι. Παιδιά! Παιδιά! Δεν είσαι σαν και εμάς. Πρέπει να το ξέρεις. Είσαι άσχημο παπί και δεν μας ενδιαφέρεις. Σου το λέμε καθαρά, κολύμπα πέτα μακριά. Σου το λέμε καθαρά, κολύμπα πέτα μακριά. Σου το λέμε καθαρά, κολύμπα πέτα μακριά. Σουτ! Φύγετε! Στα σπίτια σας! Και όσο για εσάς, ντρέπομαι πάρα πολύ! Πώς μπορείτε να λέτε τέτοια λόγια για τον αδερφό σας, μπορείτε να μου πείτε... Λέω, μαμά, ένα παιχνίδι ήταν μόνο! Δεν ξέρεις τόσο πολύ τον αγαπάμε εμείς, έτσι! Αρκετά ως εδώ! Γρήγορα στη φωλιά! Τώρα! Σε μένα, δεσποινής μου! Έλα, δεν πειράζει. Δεν ήθελα να σε στενοχωρήσουν. Σε αγαπώ πολύ. Και εγώ σ' αγαπώ, μανούλα μου. Πάμε στο σπίτι μας, εντάξει? Μικρό τερατάκι! Πω, τι κακά αδέρφια που είναι αυτά. Ναι, πολύ κακά. Καθώς περνούσαν οι μήνες και πλησίαζε ο χειμώνας, τα παπάκια μεγάλωνα. Και μαζί μεγάλωνε και το ασχημό παππού. Παιδιά! 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 Σήμερα είναι μια πάρα πολύ σημαντική ημέρα. Ο χειμώνας θα έρθει πολύ γρήγορα και πρέπει όλοι σας να προγραμματίσετε να πετάξετε προς τα νότια πριν έρθει το πολύ κρύο. Η καρδιά μου είναι γεμάτη ελπίδα για εσάς και το μέλλον σας και εύχομαι να σας δω όλους να γυρίζετε πίσω στο λιβάδι την επόμενη άνοιξη. Πρέπει να μείνουμε όλοι μαζί ενωμένοι! Ναι, αλλά όχι αυτός! Και πώς θα το κάνουμε αυτό που λέτε? Ναι, αυτός είναι πιο γρήγορος από όλους μας! Μα είναι εύκολο! Θα πάμε όλοι μας προς διαφορετική κατεύθυνση και έτσι δεν θα ξέρει ποιον ακολουθήσει! Σωστά! Και θα συναντηθούμε όλοι μετά! Θα πετάξετε όλοι προς τα νότια? Πιθανόν! Και θα πάτε όλοι μαζί? Ίσως! Αλλά μάλλον όχι! Θα σας πείραζε να πετάξω κι εγώ μαζί σας? Όχι, κάνε τι θέλεις! Νομίζω πως θα είχε πολύ πλάκα να πετάξουμε όλοι μαζί προς τα νότια. Αυτό είναι μια πραγματική περιπέτεια, έτσι δεν είναι? Δεν το νομίζετε κι εσείς? Μα πού πήγατε όλοι, πού είστε? Πάτε κι εσείς νότια? Ναι. Μπορώ να έρθω μαζί σας? Εσύ? Να έρθεις μαζί μας? Θα πρέπει να εστιαύεσαι βέβαια. Πηγαίνετε νότια. Πάμε!
Βγαίνετε και που πάω. Πάσε από εδώ. Προσπαθώ να είμαι φιλικός, προσπαθώ να είμαι ευγενικός, αλλά δεν βρίσκω κανέναν που να μ' αγαπάει. Τα πουλιά μαζεύονται όλα μαζί, τουλάχιστον έτσι έχω ακούσει. Όμως είμαι μόνος, είμαι μόνος. Δεν έχω κανένα στο πλευρό μου, δεν θέλω να μου οδηγήσει, παρά μονάχα τον εαυτό μου. Και προσπαθώ να είμαι δυνατός, να κρατώ το κεφάλι μου ψηλά, αν και υπάρχουν στιγμές που νιώθω λυπημένος. Κοιτάζω τριγύρω, δεν υπάρχει κανένας, καλύτερα να ήμουν στο σπίτι. Όμως είμαι μόνος, είμαι μόνος. Δεν έχω κανένα στο πλευρό μου, κανένα να μου οδηγήσει, παρά μονάχα τον εαυτό μου. Προσπάθησα να φανώ δυνατός, να κρατήσω το κεφάλι ψηλά. Κοιτάζω τριγύρω, αλλά δεν υπάρχει κανένας. Δεν γίνεται τίποτα. Είναι πολύ όμορφη η δυνατό σου σημασία σε ένα άσχημο παπίσα για μένα. Τι άσχημο που είμαι. Yeah.
Μήπως βλέπεις τίποτα άλλα ζώα εκτός από εμάς αυτό το τραπέζι να ακούσω? Όχι! Πλήρες το χειμώνος και ο καημένος κρύωνε και τη σκέφτηκα ότι... Να μη σκέφτασαι! Μόνο συνόδευσε το φίλο σου στην πόρτα έξω! Για ένα λεπτό! Έχω και εγώ δικαίωμα ψήφου εδώ και ψηφίζω να μείνει, εντάξει! Ορίστε μας! Ώστε λοιπόν θέλεις ψηφοφορία, έτσι ωραία! Λυπάμαι πολύ. Ντρέπομαι για τους φίλους μου. Θέλω να πω, αλλά η ψηφοφορία ήταν δίκαιη. 714 προς 1. Ποιος θα το φανταζόταν αυτό ποτέ? Εγώ πάντως θέλω να σε ευχαριστήσω που ψήφισες υπέρ μου. Είσαι ένας πραγματικός φίλος. Δεν μου αρέσει να αισθάνομαι ότι βρίσκεσαι έξω στο κρύο καθόλου. Γιατί δεν μένεις μαζί μου στη φωλιά μου που είναι ζεστή. Θα μπορούσα να σου φέρνω φαγητό κρυφό. Δεν έχεις προβλήματα εξαιτίας μου και θα μας διώξουν και τους δύο. Τότε θα έρθω κι εγώ μαζί σου. Και θα παγώσουμε κι οι δυο. Σε τι θα μας ωφελήσει αυτό, φίλε? Σε τίποτα. Νομίζω πως έχεις δίκιο. Και τώρα νομίζω ότι πρέπει να πηγαίνω. Γεια σου. Και σε ευχαριστώ που είσαι φίλος μου. Πάντα θα είμαι φίλος σου, εγώ μικρέ. Θα δεις, θα ξαναβρεθούμε και πάλι, φιλαράκο. Προσπαθώ να είμαι φιλικός, προσπαθώ να είμαι ευγενικός, αλλά δεν βρίσκω κανέναν που να με αγαπάει. Τα πουλιά μαζεύονται όλα μαζί μου, τουλάχιστον έτσι έχω ακούσει. Όμως είμαι μόνος, είμαι μόνος. Δεν έχω κανένα στο πλευρό μου, κανένα να μου οδηγήσει, παρά μονάχα τον εαυτό μου. Και προσπαθώ να είμαι δυνατός, να κρατώ το κεφάλι μου ψηλά, αν και υπάρχουν στιγμές που είμαι μόνος. Για πρώτη φορά αισθάνθηκα πως ανήκω κάπου. Να, θα ακούσω αυτό. Θέλει να ανήκει κάπου. Ό,τι μπορεί να ανήκει, σε μας. Ναι, και έχω ένα ωραίο μέρος που θα μπορούσε να πάει. Μέσα στο στομάχι μου. άκουσε φιλαράκο μου, εμείς σε καταλαβαίνουμε. Δεν έχεις που να πας, έτσι δεν είναι? Ναι. Καταλαβαίνουμε πολύ καλά πώς νιώθεις. Ούτε και εμάς μας θέλει κανείς εδώ γύρω, δυστυχώς. Ναι, αλλά ξέρουμε ένα μέρος που θα μπορείς να μείνεις άνετα αν θέλεις. Θέλεις? Αλήθεια? Πώς πάνε εκεί? Μέλα, ηρέμησε τώρα και ακολούθησέ μας. Θα σου δείξουμε εμείς. Και καθώς το σχημόπα που έμπαινε όλο και πιο βαθιά στο τρομακτικό βάλτο, άρχισε να φοβάται. Αλλά οι γλυκομήλοι αλιγάτορες κατάφεραν να τον ηρεμήσουν. Ηρέμησε, μικρέ, ηρέμησε. Δεν είναι πολύ μακριά τώρα. Ναι, και θα υπάρχουν πολλοί φίλοι που θα σε περιμένουν εκεί πέρα. Αν κρίνω από τον εαυτό μου, ξέρω πολύ καλά πως θα σε αγαπήσουν πολύ. Ο φίλος μου, καλύτερα να τον βοηθήσω. Πρέπει να ξέρεις πως είσαι και εσύ δικός μας. Κι όλοι σ' αγαπάμε σαν αδερφό μας. Δεν μας ενδιαφέρει ποσός, αν είσαι άσχημος ή μορφωνιός. Ξέρεις τα πόδια σου είναι μακριά. Ναι, μακριά. Τα φτερά σου είναι πλατιά. Ναι, είναι πλατιά. Ξέρεις η κοφή σου είναι πλαδαρή. Είναι πλαδαρή. Μας αρέσουνε οι πατοί, οι φορνίστοι. Μη είσαι ένας από μας, αυτό φέρνει καθαρά. Και στα μάτια είσαι μια σκέτη νοστιμιά. Γεια! Τι δεν αφήνεις το μαγείρο μας, εμάς να τα μαγειρέψουμε όλα βρωμιά. Θα κάνουμε γιορτή πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη. Το φαγητό μας είναι κιόλας εδώ. Κρατάμε στα χέρια μας τα δυο. Θα πληρώσουμε και λογαριασμό. Θα πάμε πάπια με παρτοκάλι. Είναι κιόλας μέσα στο τηγάνι. Για πίνα μεγάλη.
Ένας από μας λυπούμαστε για σένα. Όμως η γυλιά μας όταν γνωρίζει πρέπει αμέσως να γεμίζει. Γι' αυτό, γιατί δεν αφήνεις το μαγείρεμα σε μας. Μη φοβάσαι, δεν μας είναι καθόλου βέλας. Κάτσε ήσυχα εκεί, κάτσε το μαγείρεμα σε μας. Και δεν χρειάζεται να κλείσεις και το απέζει. Έτοιμα το φαγητό! Είπατε ψέματα! Δεν θέλετε να γίνετε φίλοι μου! Πέτα, σκυμό μου! Πέτα! Γυρνά πίσω! Και τώρα τι θα πάμε για βραδινό! Μου έσωσε τη ζωή, Ραναμπάουτ! Σε ευχαριστώ, είσαι ένας αληθινός φίλος! Είναι καλός τύπος! Έστω και είναι λιγάκι ασκημόλης! Κοίτα αυτούς τους κύκλους! Είναι τόσο όμορφοι! Εγώ είμαι τόσο άσχημος. Τι θα κάνουν άραγε μόλις με δουν? Μπορεί να φωνάξουν ή να πετάξουν ή και να με κυνηγήσουν ακόμα. Καλύτερα να κρυφτώ. Ίσως αν κρύψω το κεφάλι μου κάτω από το νερό να... Δεν είναι δυνατόν. Αλλά και πάλι είναι. Δεν μπορεί να είναι κανένας άλλος εδώ. Εγώ είμαι. Εγώ είμαι κύκνος! Είμαι κύκνος! Και βέβαια είσαι κύκνος! Και μάλιστα ήρθαμε να σου ζητήσουμε να γίνεις ο αρχηγός του κοπαδιού μας, αν το θέλεις κι εσύ. Ναι, είσαι ο μόνος σε αυτή τη λίμνη που έχει το πιο μακρύ και το πιο όμορφο λαιμό που είδαμε ποτέ μας. Εγώ? Θέλετε εμένα? Ναι, εσένα! Έλα! Ναι.